άφησε την Αθήνα για το μεγάλο της έρωτα. Η ραδιοφωνική παραγωγός Ράνια Κωστάκη, εδώ και 1,5 μήνα περίπου, είναι μόνιμη κάτοικος Βόλου. Σαν η ζωή να με οδήγησε προς τα εκεί. Δεν προσπάθησα, δεν σκέφτηκα και πίστεψε με, για να πω και την αλήθεια, ότι αν το σκεφτόμουν, αν έκανα δεύτερη σκέψη, μπορεί και να μην έφευγα. Περίμενα, ξέρεις, ένα μάγκα, όπως είπα, να με πάρει. Έτσι χαρακτηρίζω εγώ και έλεγα τον άντρα που θα βρισκότανε. Βρέθηκε ευτυχώς. Πολλοί είναι εκείνοι που σκέφτονται αυτή την περίοδο να φύγουν από την Αθήνα και να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες της επαρχίας. Η διάπος λέει το τόλμησε. Η ζωή είναι πιο οικονομική και οι ρυθμοί πιο χαλαροί. Δεν έχει καμία σχέση το κόστος ζωής. Είναι σαφώς πιο χαμηλό. Δηλαδή θέλεις το 1/3 από τα χρήματα που χρειάζεσαι για να ζεις στην Αθήνα, κακά τα ψέματα, και έχεις και ποιότητα διαφορετική και στο φαγητό και στη διασκέδαση. Πήγαμε σε μια παραδοσιακή ταβέρνα, ανυποψίαστη, μέσα σε ένα στενό στο Βόλο, και μας φέρανε μια πιατέλα όπου είχαν γραμμένες τις τιμές και μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί η ίδια μερίδα στην Αθήνα, σου λέω, ήταν σχεδόν τα μισά. Η Ράνια Κωστάκη ποτέ δεν είχε φανταστεί ότι θα τα άφηνε όλα πίσω και θα έκανε βόλτα με το ποδήλατό της στην παραλία του Βόλου. Ότι δεν έχεις αυτή την τρέλα να τα προλάβεις όλα, η ρυθμή είναι τελείως διαφορετική. Κάνω ποδήλατο, έχω πάρει ένα ποδήλατο, γιατί ο Βόλος έχει και ένα μεγάλο ποδηλατόδρομο. Και γενικά ο κόσμος κινείται πάρα πολύ. Αυτό το πράγμα είχα να το δω από το εξωτερικό. Το όνειρο που είχε από μικρή θα γίνει πραγματικότητα. Ο γάμος της θα είναι παραδοσιακός. Παραδοσιακό γάμο θα δούμε. Σίγουρα όταν σου μιλάω για φάρμες και για επαρχίες και για όνειρο που είχα από μικρή, εννοείται ότι όταν θα έρθει αυτή η στιγμή θα είναι βουτυγμένος ο γάμος στην παράδοση. Για τη Ράνια Κωστάκη, ο έρωτας ήταν η αφορμή να αλλάξει τη ζωή της.